Το θέατρο της Κυριακής. Ο ραδιοφωνικός σταθμός παρουσιάζει την κυρία Κυβέλη στη σατυρική φαντασία του Ζαν Ζιροντού, «Η τρελή του Σαγιό». Λαμβάνουν μέρος οι πρωταγωνίστριες του Εθνικού Θεάτρου, Μιράντα, Ρίτα Μιράτ και Μαρία Αλκαίου. Λαμβάνουν επίσης μέρος η Βάσο Μεταξά, ο Χρήστος Τσαγανέας, Λικούργος Καλέργης, Παντελής Ζερβός, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Δίκας Μπινιάρης, Κώστας Παπάς και Γιώργος Νεταλιώτης. Μετάφραση και διασκευή Μίμιου Μπολανάκη. Ραδιοφωνική σκηνοθεσία Μίτσου Λυγίζου. Θα ήταν αδιακρισία, κύριε Πρόεδρε, να ζητήσω το σκοπό της ανωνύμου εταιρείας που πρόκειται να ιδρύσουμε. Αγαπητέ μου Βαρόνε, αδιακρισία δεν είναι, αλλά είναι πολύ ασυνήθιστο. Με συγχωρείτε. Μπορώ τουλάχιστον να ρωτήσω αν διαθέτουμε κεφάλαια, κύριε Πρόεδρε. Τι να τα κάνουμε, τα κεφάλαια θα τα προσφέρουν οι μέτοχοι, αγοράζοντας τις μετοχές. Σωστά που έχω το νου μου. Και τι προϊόν διαθέτουμε προς εκμετάλλευση. Ω, αγαπητέ μου Βαρόνε, μάθετε πως στην αρχή μια εταιρεία δεν εκμεταλλεύεται ένα προϊόν, αλλά ένα τίτλο. Ποιος είναι ο τίτλος μας? Αγαπητέ μου, αυτό για την ώρα το αγνώ. Δεν μπορεί κανείς να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά έχω ραντεβού εδώ με ένα πρόσωπο που θα μου φέρει τον ποθούμενο τίτλο. Έχει αργήσει όμως. Είναι το δεξί μου χέρι, ξέρετε, και στους τίτλους ειδικός. Είναι ποιητής? Όχι, μεταλλιολόγος. Δεν καταλαβαίνω. Μάθετε, αγαπητέ μου Βαρόνε, ότι η μεταλλιολογία είναι η βασίλισσα του κόσμου. Αυτή μας προσφέρει από τα σπλάχνα της γης τα μέταλλα ή τα υποχθόνια υγρά που αποτελούν τη βάση των ανωνύμων εταιριών. Και η ανώνυμος εταιρεία είναι η μόνη μορφή ενώσεως των ανθρώπων σήμερα που έχουν εξοφλήσει οι θρησκείες, η οικογένεια, το έθνος και τα παρόμοια. Α, να και ο άνθρωπός μας, επιτέλους. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Να σου συστήσω τον Βαρόνο Ντε Τομάρ. Από εδώ το δεξί μου χέρι. Με συγχωρείτε που δεν αναφέρω το όνομά του, αλλά η ανωνυμία είναι η βάση των ανωνύμων εταιριών. Λοιπόν, ο τίτλος. Ανώνυμος εταιρεία εκμεταλλεύσεως παρισινού υδάτους. Εξαιρετικός. Πρόκειται, ξέρετε, για πετρέλαια. Την Περσία. Πολύ πιο κοντά. Εδώ, στο Παρίσι. Το παρισινό υπέδαφος κρύβει δισεκατομμύρια. Πώς το ξέρετε? Μα η ερώτηση είναι περίτη. Από θετική πηγή, επιστημονικώς εξακριβωμένη. Άλλωστε, το υπέδαφος του Παρισιού είναι το πλέον ανεξερεύνητο του κόσμου. Αυτό είναι εξωφρενικό. Γιατί? Διότι οι εχθροί μας διαθέτουν στην επιφάνεια της γης, υπό μορφήν τοπίων και πόλεων, καλονές. Που ένας ανόητος εγωισμός τις προφυλάσσει από την εκμετάλλευσή μας, από την καταστρεπτικότητά μας, αν προτιμάτε. Γιατί ομολογουμένως, όπου περάσουμε εμείς, ούτε χορτάρι, ούτε κτίριο φυτρώνει ξανά. Οι εχθροί μας πείθουν τον όχλο πως όλες αυτές οι παλιωμένες αντιλήψεις, οι αναμνήσεις, η ιστορία, η τέχνη, ο πολιτισμός και τα παρόμοια είναι σπουδαιότερα από το χρήμα, το χρυσάφι και τα πετρέλαια. Πες μου σε ποιο σημείο πρέπει να γίνει η διάκριση και τα υπόλοιπα είναι δικιά μου δουλειά. Εδώ, ακριβώς εδώ. Στο Σαγιό, στην καρδιά του Παρισιού. Ο Θεέ μου, άλλο πάλι. Κοιτάξτε αυτή τη γριά. Τι αντίκα! Τουρνούρι και φούστα με ουρά. Καπέλο της εποχής της Μαρίας Αντουανέτας. Σαν θα με φτερά. Και παπούτσια Λουδοβίκου 13. Φασαμένη επικλειπίδια. Και έρχεται κατευθείαν απάνω μας. Ωχ, αλλήμον όμως. Κύρμα, είναι έτοιμα τα κόκαλά μου? Σε 10 λεπτά, κυρία Κόμισα. Και το πλεμόνι μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ να το οικονομήσω. Οι πελάτες σήμερα θα τρώνε όλα. Σερβιτόρα, πες αυτή τη γυναίκα να πάει παρακάτω. Τη στάθηκε πάνω από το κεφάλι μας. Δεν μπορώ να τη διώξω, κύριε. Εδώ είναι σαν στο σπίτι της. Βαβά, είναι η ιδιοκτήτρια? Όχι, είναι η τρελή του Σαγιό. Αχα, φαίνεται πως είναι Θεοπάλαμη. Γιατί τη βρίζετε, κύριε? Δεν είναι καθόλου τρελή. Είναι η τρελή του Σαγιό. Φαίνεται πως εδώ το τρελή είναι τίτλος. Όπως λέμε η δούκισσα της Βουργουνδίας. Είναι κόμισσα, κύριε, όχι δούκισσα. Όσο είμαι κι εγώ σουλτάνος. Κύρμα, βρέθηκε ο βουάζου. Όχι ακόμα, κυρία Κόμισσα. Αλλά βρήκα τρεις ωραίες σάρτες. Μια κόκκινη, μια κίτρινη. Πάνε 5 χρόνια που έχασε τον μπουά μου, έπρεπε να μου τον είχετε βρει. Σας αρέσει μπλε? Γκοτζαμπουά 3 μέτρα, όλο φτερό πλουμιστό. Μήπως η κόκκινη? Με πράσινο καπέλο αστιεύεσαι. Δώσ' μου την κίτρινη, μου πάει. Καταπληκτικά. Τίνα, μου έσπασε τα ποτήρια μας. Αστυνομία, επίτηδες το έκανε. Γκαρσόν, ένα σας τη φύλακας. Θα υποβάλλω μήνυση. Εναντίον τίνος? Εναντίον αυτής της γυναίκας. Εναντίον σας. Εναντίον όλων. Ησυχάστε, κύριε Πρόεδρε. Πότε. Να, οι πραγματικοί μας εχθροί, Βαρόνε. Αυτοί που πρέπει να μας αδειάσουν το Παρίσι πριν από κάθε άλλη συζήτηση. Αυτά τα ανδρέκελα, όλα ανώμια σε χρώμα, σιλουέτα, αέρα. Ποια είναι, παρακαλώ,
ποια είναι η μόνη εγγύηση, ο απαραίτητος όρος ενός κόσμου πραγματικά συγχρονισμένου. Ένας και μοναδικός τύπος εργαζομένου. Το ίδιο πρόσωπο, τα ίδια ρούχα, τα ίδια λόγια και χειρονομίες. Μόνον έτσι ο διευθύνων καταλήγει να πιστέψει πως ένα και μόνο ανθρώπινο πλάσμα δουλεύει και υδρώνει. Και τι ευκολία αυτό για την όρασή του, τι ανάπαυση για τη συνείδησή του. Και ορίστε, 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 μέσα στην ίδια την συνοικία που είναι το στρατηγείο μας, ξεφυτρώνουν και σεριανούν στο πείσμα μας αυτοί οι βρικόλακες της ελευθερίας του ατόμου. Είναι τρομερό. Η εξουσία μας, κύριοι, εκπνέει εκεί που αρχίζει η χαρούμενη φτώχεια, η απλότης που μας αγνοεί και σηκώνει κεφάλι. Η τρέλα θα είναι σεβαστή και τιμημένη. Γιατί ορίστε, παρακαλώ. Κοιτάξτε αυτή την τρελή, τον καρσόνι την εγκαθιστά με υποκλήσεις και χωρίς να τη ζητήσει κονσομασιόν στο καλύτερο σημείο του καφενείου. Και η Ανθόπολης της προσφέρει δωρεάν μια τεράστια ήρυδα και η ήρμα τσακίζεται. Φανταστείτε τώρα τι σκάνδαλο θα προκαλούσα εγώ που είμαι και πρόεδρος, αν περνούσα στην πουτουνιέρα μου ένα κρίνο και μου ερχόταν να φωνάξω δυνατά μέσα σε αυτή την καθοσπρέδη πλατεία τα κόκαλά μου και το πνευμόνι μου, παρακαλώ. Ησυχάστε, πρόεδρε, μας κοιτάζουν από άλλα τραπέζια. Βασιστείτε σε μένα. Θα ξεκαθαρίσω όλους αυτούς τους ψωριάριδες σε δύο μέρες. Ακούστε το σχέδιό μου. Μιλάτε σιγά, μας κοιτάζει. Ξέρετε τι είναι μια βόμβα, κύριε Πρόεδρε? Μου έχουν πει πως είναι κάτι που σκάει. Ξέρετε ποιος είναι αυτός που κάθεται στο μοναχικό σπιτάκι στη Γεφυραγμαντά? Όχι, δεν έχω αυτή τη χαρά. Ο αντιπαλός μου. Ο μοναδικός μου αντιπαλός. Ο μηχανικός του Δήμου. Που επί 20 χρόνια αρνείται να ερευνήσουμε για πετρέλαιο στο Παρίσι και στα περιχωρά του. Το μόνο πρόσωπο που βρήκα σε αυτόν τον άθλιο κόσμο αδιάφορο στα επιχειρήματά μας. Συγγνώμη, κύριε. Τι ζητάς εσύ κάτω από το τραπέζι? Μα εδώ είναι σωστή συνωμοσία. Αυτό που σας έπεσε. Πότε δεν μου πέφτει το παραμικρό? Αυτό το χιλιόφραγκο δεν είναι δικό σας? Δώσε το εδώ γρήγορα. Τι δουλειά κάνεις? Παλιατζής. Θα κοίσω από εδώ αμέσως. Είστε βέβαιος πως είναι δικό σας το χαρτονόμισμα που πήρατε? Πάντως περισσότερο δικό μου παρά δικό του. Τα χαρτονομίσματα των χιλίων φράγκων ανήκουν στους πλούσιους και όχι στους φτωχούς. Στους πρόεδρους και όχι στους παλιατζίδες. Πάντως εδώ είναι να τρελαθεί κανείς. Δεν πάμε κάπου αλλού. Όχι. Από εδώ πρέπει να απολαύσουμε το θέαμά μας. Κοντεύει μεσημέρι. 12 παρά 2 λεπτά. Σε 2 λεπτά το σπιτάκι του φίλου μας του μηχανικού θα τυναχτεί στον αέρα. Ένας νέος που είναι υποχρεωμένος να με υπακούει τυφλά θα βάλει μια μικρή δόση δυναμίτιδος. Στο επάγγελμά μας, αγαπητέ Βαρόνε, έχουμε ένα αξίωμα. Δίπλα στο πετρέλαιο κανένα πτώμα δεν μυρίζει. Μήπως η έκρηξη από εκεί φτάσει ως εδώ? Μα μη φοβάστε. Όμως μιλάτε σιγά. Αυτή η τρελή εκεί πέρα δίπλα κρυφακούει. Λαμπρά. 12 η ώρα. Τι συμβαίνει? Θεέ μου, τι είναι αυτό? Τρέχει κόσμο. Παίρνουν ένα πνιγμένο. Ο Πιέρι. Ο νέος που έβαλα να τεινάξει το σπίτι στον αέρα. Θεέ μου, τι καταστροφή. Ελάτε γρήγορα. Εσύ. Ποιος είναι αυτός? Ένας πνιγμένος. Ο πρώτος μου πνιγμένος. Έχω διοριστεί σωτήρας των πνιγμένων σε όλη αυτή τη συνοικία. Μα εσύ είσαι παλιατζής. Ερασιτέχνης παλιατζής, επαγγελματίας σωτήρας. Μα τι πνιγμένος, τα ρούχα του είναι στεγνά. Δεν πρόλαβε να πέσει, του δώσα μια με το ματσούκι την ώρα που διασκέλιζε τα κάγκελα. Έσωσα ένα πνιγμένο. Το παλιόπαιδο θα μας προδώσει όταν συνέλθει. Πού να βάλει άρα για τη δυναμίτιδα? Πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε το σκάνδαλο. Αλλιώς η εταιρεία μας τεινάζεται στον αέρα. Τι κάνεις εκεί εσύ? Του κάνω τεχνητή αναπνοή, έτσι λένε οι οδηγίες για τους πνιγμένους. Μα αφού δεν είναι πνιγμένος. Παρήπως είναι. Είναι πνιγμένος της στεριάς. Οι οδηγίες για πνιγμένους του νερού δεν πιάνουν. Μπράβο, κύριε Πρόεδρε, κατάλαβα. Και τι να κάνω? Να τον ξαναπετάξεις στο ποτάμι. Να περιμένεις να πνιγείς τα λιθινά. Τότε οι οδηγίες θα ωφελήσουν. Σωστά, αυτό λέγεται λογική. Και άκουσε να τον πετάξεις ακριβώς από εκεί που πήγαινε να πέσει. Εκεί έχει ρουφίχτρα. Να περάσουν δύο λεπτά με το ρολόι και ύστερα να πέσεις, ε? Δεν φαντάζομαι να θέλεις να τον σώσεις χωρίς ηρωισμό. Τι λέτε, με κίνδυνο της ζωής μου. Είναι πολύ συμπαθητικός. Όμως έλα που δεν ξέρω, κολύμπι. Έχουμε πέσει μέσα σε φρενοκομείο. Και αυτή η τρελή μας παραμονεύει. Θα έρθει και η αστυνομία. Καλύτερα να φύγουμε, κύριε Πρόεδρε. Να περιμένουμε στη γωνία και όταν βρούμε ευκαιρία να έρθουμε να παραλάβουμε τον νεαρό. Σωστά, σωστά. Πηγαίνουμε εκεί τρεις. Τι όμορφος που είναι. Μήπως έχει πεθάνει? Βάλε αυτό το καθρεφτάκι μπροστά στα χείλη του. Αν βγάλει αχνό είναι ζωντανός. Βγάζει αχνό. Τότε θα συνέλθει. Δώσ' μου το καθρεφτάκι. Μια στιγμή να φτιάξω τα μαλλιά μου. Ούτε χρώμη που είναι. Αχ, αργεί τα μάτια. Ξαναλιγοδήμησε. Τραβήξου Ήρμα. Σε είδε και σε πήρε για άγγελο και νόμιζε πως είναι Μαρκαρίτης. Στάσου, θα τον πάρω εγώ στην αγκαλιά μου. Έτσι, μόλις ανοίξει τα μάτια του και διεμένα, θα καταλάβει πως βρίσκεται σε αυτό τον κόσμο της ασκήμιας. Συνέρχεται. Πού είμαι? Τι βλέπω? Βλέπεις το καπέλο μου. Σ' αρέσει? Πολύ ωραίο. Ω, συμφωνείτε με τον Πόλισμα. Θα το φωνάξω να του το πω. Θα ευχαριστηθεί πολύ. Κύριε Πόλισμα! Μην φωνάζετε τον αστυνόμο. Αφήστε με να φύγω. Μην εκεί που είσαι. Κύριε Πόλισμα! Αφήστε με να φύγω. Που δεν είναι λόγο.
Τον αφήσεις κάποιον να φύγει, δεν τον ξαναβλέπεις πια. Έτσι άφησε να φύγει ο Αδόλφος Μπερτό. Κατέστρεψε τη ζωή μου, δεν τον ξαναείδα ποτέ. Ο Θεέ μου, δεν μπορώ να σηκωθώ. Παρά μόνο μια φορά, ύστερα από 30 χρόνια στη λαχαναγορά, είχε αλλάξει φοβερά, δεν με αναγνώρισε. Μου έχωσε κάτω από τη μύτη ένα πεπόνι που πουλούσε με το μαχαίρι. Ανάτος επιτέλους, κύριε πόλισμα. Δεν έχω καιρό, κυρία Κόμισσα, πρέπει να σώσω ένα νέο που έπεσε στο σιγουάνα. Μα εδώ είναι στα γόνατά μου. Τον κρατώ καλά, αν τον άφηνα, θα ξαράπεφτε στο σιγουάνα. Ποιος θα πέφτει αμέσως. Είναι πολύ πιο όμορφος από τον Αδόλφο Μπερτό. Ψέματα, Ήρμα. Είναι πολύ ωραίος. Λοιπόν, κύριε Πόλισμαν, παρηγορήστε τον. Να τον παρηγορήσω. Είναι καθήκον των οργάνων του κράτους να πλέκουν το εγκόμιο της ζωής σε όσους θέλουν να αυτοκτονήσουν. Δεν είναι δικό μου καθήκον. Το εγκόμιο της ζωής. Μα αφού η αστυνομία προστατεύει τη ζωή των πολιτών, θα πει πως την θεωρεί ένα αγαθό άξιο προστασίας. Εμπρός, λοιπόν. Φυσικά. Νερέ μου. Τον λένε Φαβρίκιο. Δεν με λένε Φαβρίκιο, με λένε Πιέρ. Φαβρίκιο. Είναι μεσημέρι. Το μεσημέρι όλοι οι νέοι λέγονται Φαβρίκι. Τέλος πάντων, άκουσε με παλικάρι μου, τι θα πει αυτό. Να ρίχνεσαι στο ποτάμι από τη γέφυρα. Αυτό θα πει πως δεν μπορείς να πέσεις στο ποτάμι από ένα σημείο που είναι πιο χαμηλό από την επιφανειά του. Σε αυτό το ζήτημα ο Φαβρίκιος έδειξε λογική ατράνταχτη. Μα πώς θέλετε να μιλήσω αφού με διακόπτετε. Ορίστε λοιπόν, συνεχίστε. Η αυτοκτονία, κύριε Φαβρίκη, είναι έγκλημα κατά το κράτος. Ένας άνθρωπος που αυτοκτονεί σημαίνει ένας στρατιώτης λιγότερο. Ένας φορολογούμενος πολίτης λιγότερο. Μα δάσκαλος είστε ή εραστής της ζωής. Εραστής της ζωής. Μα ναι. Τι σας αρέσει τέλος πάντων σε αυτή τη ζωή που την υπερασπίζεστε και με στολή μάλιστα. Θα πει πως τις βρίσκεται ομορφιές, κρυφές ή φανερές. Μ' αρέσει η κοντσίνα. Όταν τελειώσει η βάρκια μου, τον παίζω μια παρτίδα. Ε, με ένα ποτηράκι κρασί. Αφήστε με, αφήστε με. Δεν τα καταφέρνετε, κύριε Πόλισμαν. Δοκιμάστε εσείς, ίσως τα καταφέρετε καλύτερα. Ας στοιχηματίσουμε. Α, μάλιστα. Ας βάλουμε στοίχημα ένα κουμπί από τη στολή σας. Το θέλω για την ομπρέλα μου. Θα βρήκε, μαντεύω γιατί ρίχτηκε στο ποτάμι. Δεν μπορείτε να το μαντέψετε. Ναι, γιατί ο παλιάνθρωπος που έφυγε σου ζήτησε να κάνεις ένα έγκλημα. Πώς το ξέρετε. Μου έκλεψε το μπουά μου και ύστερα σε έβαλε να με σκοτώσει. Να σκοτώσω εσάς. Όχι. Δεν είναι ο πρώτος. Όμως σε μένα δεν με σκοτώνουν έτσι εύκολα για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί εκείνοι που θα μπουν σπίτι μου πεθαίνουν. Εάν μπουν με ανθρώπινη μορφή, έχω μια ειδική παγίδα. Αν μπουν με μορφή ποντικού, έχω μια πρώτη τάξη φάκα με τυρί. Και εξάλλου, διότι δεν θέλω να πεθάνω. Είστε τυχεροί. Όλοι οι ζωντανοί είναι τυχεροί, νεαρέ μου. Φυσικά το πρωί, όταν ξυπνάς, πολλές φορές τα πράγματα δεν σου φαίνονται ρόδινα. Διαλέγοντας μέσα από την μπιζουτιέρα την ινδική, τα μαλλιά που θα φορέσει εκείνη την ημέρα, και παίρνοντας τη μασέλα σου από το μόνο μπολ που έχει μείνει γερό, ύστερα από τη μετακόμιση της Ρουιουλεθμότα, ίσως βέβαια θα αισθανθείς κάπως εξόριστη και αποξενωμένη σε αυτόν τον μάταιο κόσμο. Ιδίως αν τη νύχτα είδες στο όνειρό σου πως ήσουν πάλι κοριτσάκι και πήγαινες να μαζέψεις φράουλες στην εξοχή. Όμως, για να νιώσεις τη ζωή να σε καλεί, φτάνει να βρεις στην αλληλογραφία σου ένα γράμμα με όλο το πρόγραμμα της ημέρας που αρχίζει. Για καλό και για κακό. Το γράφεις μόνη σου και το στέλνεις στον εαυτό σου από βραδύς. Αυτό είναι πιο λογικό και πιο σίγουρο. Ορίστε το πρόγραμμα για σήμερα το πρωί. Να μαντάρω τις φούστες μου με κόκκινη κλωστή. Να σιδερώσω τα φτερά της τροθοκαμήλου. Να γράψω την περίφημη καθυστερημένη επιστολή στον παππού και στη γιαγιά μου. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Κατόπιν, αφού πλύνεις το πρόσωπό σου με ανθόνερο και φορέσεις για τον έλεγχο όλα σου τα διαμαντικά, τις καρφίτσες σου και τα βενετσιάνικα σκουλαρίκια σου με τα παντοντίφτους, με δύο λόγια, όταν έχεις κάνει την τουαλέτα σου για το πρόγραμμά σου και κοιταχτείς, όχι βέβαια στον καθρέφτη, είναι ψεύτη, σου δείχνει μια παλιόγρια, αλλά στο χάκινο κόγκ που σου χάρισε ο ναύαρχος Κουρμπιέ, τότε αισθάνεσαι στολισμένη, αισθάνεσαι δυνατή, νιώθεις πως μπορείς να ξεκινήσεις. Ύστερα πλέον τα πάντα είναι χαρά και ευκολία. Η ανάγνωση της εφημερίδος πρώτα απ' όλα. Της ίδιας εφημερίδας φυσικά. Καταλαβαίνεις βέβαια πως δεν θα κάτσω να διαβάσω αυτές τις παλιοφυλάδες που διαδίδουν το ψεύδος και την χυδαιότητα. Διαβάζω πάντοτε τον χαλάτι και δεν θα χαλάσω βέβαια την καρδιά μου με τις επικαιρότητές τους. Διαβάζω πάντοτε το ίδιο φύλλο. Το φύλλο της 7ης Οκτωβρίου 1896. Είναι ασυζητητή το καλύτερο. Εκείνο το άρθρο για τους εραστάς της κομίσης του Πουατιέ. Μα είναι άψογο. Με το υστερόγραφο για την Σιλουέτα Λαμπρεσάν, η τελευταία λέξη της μόδας. Και αν αγγέλει στη δεύτερη σελίδα το θάνατο της Λεωνί Λεμπλόν, καθόμαστε στον ίδιο δρόμο. Α, την άμυρη, κάθε πρωί που το μαθαίνω, μα δεν πιστεύω στα μάτια μου.
Σ' αυτό το φίλο είναι που διηγείται ο κύριος Ντεμπαρτελεμή τον αγώνα του με την τίγρη. Μα βεβαίως, κύριε Μπόισμα, βεβαίως. Μια τίγρης και ένας μαρτύσιος σώμα προς σώμα μέσα στις Παναγιές. Για φαντάσου. Ύστερα, μετά το πρωινό, το σαγιό σε καλεί. Με βροχή ή με ήλιο. Να ντυθείς με τουαλέτα περιπάτω. Φυσικά δεν είναι και τόσο εύκολο χωρίς καμαριέρα. Βλέπεις, μου χρειάζεται το λιγότερο μια ώρα μόνο για τον κορσέ. Επειδή είναι το κασκορσέ, είναι η ζουπ κιλότ που δένουν με κορδόνια και με κουμπιά από πίσω. Πάντως τα καταφέρνω καλούτσικα. Τα κουμπώνω και τα δένω όλα μπροστά. Και τα γλιστράω ύστερα σιγά σιγά προς τα πίσω. Δεν μου μένει πια παρά να διαλέξω. Με κλείρω ένα από τα θεσαμένου και να ψάξω του κάκου άλλωστε για τον μπουάμ που μου έκλεψε ο πρόεδρος. Είμαι βέβαια πως αυτός μου τον έκλεψε. Δεν μπόρεσε να υποφέρει τη ματιά μου. Και έπειτα να αποφασίσω ποια δαχτυλίδια θα φορέσω. Συνεχίστε, κυρία, συνεχίστε. Να, σας παρακαλώ. Τι βρίσκεις ενδιαφέρουσα τώρα τη ζωή, ε? Συνεχίστε. Τι ωραία που είναι. Βεβαίως είναι ωραία. Τι κάνετε μετά? Τη βόλτα μου θα βρήκε. Πηγαίνω να επιβλέψω τους κακούς ανθρώπους του Σαγιό, τους εχθρούς των δέντρων, των πουλιών, τους εχθρούς των ζώων, τους τσακώνω που μπαίνουν να με γελάσουν στα λουτρά, στα κουρία, στους ορθοπεδιστάς. Κι όμως βγαίνουν πάλι βρώμικοι καμπούριδες με ψεύτικα γένια. Σε τραβάει τώρα η ζωή, Φαβρίκιε. Ω, είναι εξαίσια, κυρία. Κύριε Πόλισμαν, το κουμπί μου, παρακαλώ. Μάλιστα, ορίστε. Και αυτά που σου είπα είναι μόνο για το πρωί. Το απόγευμα αρχίζει το αληθινό παιχνίδι. Ο Θεέ μου, έρχονται πάλι. Μα τι θέλουν επιτέλους. Χέρ, ήρθα να σε πάρω. Καλά είμαι κι εδώ. Δεν σε ρώτησα. Ακολούθησέ με. Πολύ καλά. Έρχομαι. Σας παρακαλώ, κυρία, αφήνετε το χέρι. Όχι. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Όχι. Μου κάνετε τη χάρη να αφήσετε το χέρι του κυρίου. Σε όλη μου τη ζωή δεν πρόκειται να σας κάνω καμία χάρη, εσάς. Πολύ καλά. Αφού δεν θέλετε με το καλό, θα σας αναγκάσω με το ζόρι. Ας τη φύλαξη. Τι θέλετε? Πες αυτή τη γυναίκα να αφήσει το χέρι αυτού εκεί του νέου. Μπορώ να μάθω το λόγο? Δεν υπάρχει ανάγκη να σου δώσω το λόγο. Θα πεις στην κυρία να τον αφήσει. Πολύ καλά. Θα αναγκαστώ να πάρω το νούμερο. Α, πάρτε το. 2133. Αν προσθέσετε τα ψηφία, έχετε 9. Θα σας φέρει γούρι. Και έπειτα πώς θέλετε να την αναγκάσω να τον αφήσει? Να την καργαλίσω την κυρία? Δοκίμασε, φίλε μου. Χερ, αν δεν έρθεις, αλλημονός. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Πολύ καλά, εγώ σε αφήνω. Ήρμα, πιάσ' τον από το χέρι εσύ. Ορίστε. Τώρα φύγε, νεαρέ μου, αν μπορείς να αφήσεις το χέρι μιας τόσο ωραίας κοπέλας. Ο Θεέ μου ξαναλιγοθύμησε, κυρία Κόμισε. Καλά, καλά, πάρ' τον στην αγκαλιά σου και θα συνέλθει. Κι εσείς όμως μπορείτε να πηγαίνετε, δεν σας κρατάει κανείς. Καλά, πηγαίνω. Πιέρ, σε περιμένω το βράδυ να κανονίσουμε τους λογαριασμούς μας. Αν δεν είσαι στο μέρος που ξέρεις στις 8 ακριβώς, το γράμμα φεύγει. Ω, κυρία, σας ευχαριστώ. Αν ξέρατε από τι με σώσατε. Ξέρω, σε εκβιάζουν. Δεν είναι έτσι? Σκότωσες κανέναν? Εγώ? Ποτέ. Ούτε κανέναν από δάφτους. Κρίμα. Την επόμενη φορά μη χάσεις την ευκαιρία. Έκλεψες τίποτα? Μα όχι. Υπέγραψα ένα τσέκ χωρίς αντίκρισμα. Και από τότε με κρατούν. Αυτοί κάτι μαγειρεύουν, οι γλωποδίτες. Από ό,τι πήρε τα αυτοί μου, θέλουν να καταστρέψουν το Σαγιό. Να τον γκρεμίσουν από τα θεμέλια. Και όλο το Παρίσι. Έχουν ένα σχέδιο ερεύνης του υπεδάφους που δεν θα αφήσει ούτε ένα σπίτι όρθιο. Θα ανασκάψουν τα πάντα. Θα καταστρέψουν τα πάντα. Τα τρυπάνια του είναι έτοιμα. Μα τι ψάχνουν να βρουν επιτέλους, έχασαν τίποτα? Πετρέλαιο. Πετρέλαιο. Παράξενο, τι να το κάνουν, αφού έχουμε ηλεκτρικό. Αυτό που κάνουμε το πετρέλαιο. Πόλεμο, δυστυχία, ασκήμια. Έναν κόσμο έρημο. Ω, μα αφήσε έτσι, ο κόσμος είναι ωραίος και ευτυχισμένος. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να το αλλάξουν. Αχ, κυρία Κόμιση. Σκέφτηκα να στενάσετε, κύριε Παλιατζή. Να της το πούμε, παιδιά. Τι μου κρύβετε? Εσείς μόνοι σας το κρύβετε από τον εαυτό σας, κυρία Κόμισσα. Έλα, Παλιατζή, που ξέρεις να μιλάς. Πες το. Με τρομάζετε, φίλοι μου. Εμπρός, σας ακούω. Ορίστε, κυρία Κόμισσα, τι να γίνει, θα το πω. Ο κόσμος δεν πηγαίνει καλά. Τι μου λες? Έχει γίνει μια εισβολή, κυρία Κόμισσα. Η ζωή δεν είναι πια όμορφη και δεν είναι ευτυχισμένη εξαιτίας αυτής της εισβολής. Ποιας εισβολής? Εσείς ζείτε μέσα σε ένα όνειρο. Όταν το πρωί βγείτε από το σπίτι σας με την απόφαση πως οι άνθρωποι είναι ωραίοι, ακόμα και το λούκι που έχει για μύτη ο θηρορό σας, το βλέπετε σαν μύτη από αυτές που έχουν τα αγάλματα. Εμείς όμως αυτή την τέχνη δεν την ξέρουμε. Εμείς κάθε χρόνο τη βλέπουμε να μακραίνει όλο και πιο άσκημη, όλο και πιο φαρμακερή. Μιλάς για εκείνους τους τρεις που
θέλουν να πνίξουν το Φαβρίκιο. Μακάρι να ήταν μόνο τρεις, είναι σωστή εισβολή, κυρία Κόμισσα. Τον παλιό καιρό, όταν τριγυρνούσες στο Παρίσι, οι άνθρωποι που απαντούσε στον δρόμο ήταν άνθρωποι σαν τον εαυτό σου. Ήταν ο εαυτό σου. Μπορεί να ήταν πιο καλοντημένοι, ή πιο κουρελίδες, χαρούμενοι, θυμωμένοι, σπαγκοραμένοι, ανοιχτοχέριδες, όμως κατά βάθος σαν και σένα. Εσύ ήσουν φανταράκι, ο άλλος ήταν ολοκακό σου. Αυτό θα πει η Σότης. Όμως εδώ και 10 χρόνια, μια μέρα πρόσεξε έναν παράξενο περαστικό στο δρόμο. Γερός, με όλο του το βάρος, γύριζε, ήταν το αφεντικό. Περνούσε, το περπάτημά του έμοιαζε με όλου του κόσμου. Κι όμως ήταν αλλιώτικο, λεβέντικο κι όμως φοβισμένο. Το δεξί του μάτι όλο ανέδεια, το αριστερό του όλο ανησυχία. Αυτός ήταν ο πρώτος, τουλάχιστον ο πρώτος που πρόσεξα εγώ. Η εισβολή είχε αρχίσει. Από τότε δεν περνάει η μέρα χωρίς να χαθεί ένας από τους παλιούς γνωστούς μας και χωρίς τη θέση του να ξεφυτρώσει ένας από τους καινούριους. Πώς είναι, τι δουλειά κάνουν? Δεν μιλάνε, ψιθυρίζουν, δεν τρέχουν, δεν βιάζονται. Όταν ανταμώνουν, μουρμουρίζουν και αλλάζουν λίρες μεταξύ τους. Στα κρυφά, χασομεράνε γύρω από το χρηματιστήριο, όμως δεν πουλάνε τίποτα. Κοντά στα σπίτια που κατεδαφίζονται, όμως δεν δουλεύουν. Έξω από τους κινηματογράφους, όμως κοιτάζουν την ουρά, μέσα δεν μπαίνουν. Και όμως ό,τι γίνεται στο χρηματιστήριο και στους δρόμους και παντού είναι κατά διαταγή τους. Και από όλα βγάζουν λεφτά. Είναι τα αφεντικά. Λοιπόν, είπα ότι είχα να σας πω. Τώρα, κυρία Κόμισσα, τα ξέρετε τώρα. Πλησιάζει η εποχή των σκλάβων. Εμείς οι φτωχοί, οι τρελοί, τα γκαρσόνια, τα χαμίνια, οι παλιατζίδες, είμαστε οι τελευταίοι ελεύθεροι άνθρωποι στον κόσμο. Το τέλος έρχεται. Φαβρίκιε, είναι αλήθεια αυτά που λέει ο κύριος Παλιατζής? Και αυτά κι άλλα χειρότερα. Ήρμα, τα ήξερες εσύ αυτά? Μάλιστα, κυρία Κόμισσα. Δεν είδατε τα μούτρα των τριών εκείνων σήμερα? Είναι τρεις ηλίθιοι και εσείς ακόμα πιο ηλίθιοι. Ήρμα, γιατί δεν ειδοποιούσε σε μένα? Μα τι μπορείτε να κάνετε? Αυτό θα το δούμε και μάλιστα προτού νυχτώσει. Δεν ντροέπεστε να σταυρώνετε τα χέρια σας έτσι όλοι και να θρυνείτε? Πώς ανέχεστε έναν κόσμο που δεν βασιλεύει ευτυχία από τα χαράματα ως τη νύχτα του Θεού, όπου κάθε χριστιανός δεν είναι αφέντης του εαυτού του? Είσαστε δειλοί. Φαβρίκιε, πρέπει όλους αυτούς να τους βγάλουμε από τη μέση. Είναι πάρα πολύ, κύριε. Είναι τρεις και είμαστε 10. Θα μας βοηθήσει και ο κύριος Πόλης. Είναι εκατοντάδες. Είναι οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων εικονικών εταιριών, οι ταμείες ανυπάρκτων επιχειρήσεων, γενικοί γραμματείς φιλανθρωπικών σωματείων που κάνουν κερδοσκοπία, δημοσιογράφοι που δεν γράφουν ποτέ σε εφημερίδα, μεσάζοντες που κερδίζουν 200%. Συνεννοούνται όλοι. Υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Είναι δεμένοι με το συμφέρον τους πιο σφιχτά από ότι δένονται οι ορειβάτες με το σκηνί τους. Τόσο το καλύτερο. Φτάνει να τους τραβήξει κανείς όλους μαζί στην ίδια παγίδα. Εσείς τι κάνετε, κύριε Πόλισμαν, γιατί δεν τους πιάνετε τόσο καιρό? Ατίνατο, είναι πονηροί, τους κυνηγάμε. Αλλά μόλις τους πλησιάζεις, μεταμορφώνονται. Πλησιάζω τον κύριο σύνδικο, γίνεται πρόεδρος. Τον πρόεδρο γίνεται επίτιμος πρόεδρος. Στον ταμεία γίνεται συνταξούχος. Στον κομπιναδόλο γίνεται εφοπλιστής. Να τους βάλετε πινακίδες για να τους γνωρίζετε. Πού είναι εκείνο το βρωμόπεδο που μου καρφιτσώνει παλιόχαρτα στην πλάτη? Άλλοι είναι πλούσιοι, άλλοι φτωχοί. Όλοι όμως είναι άπλιστοι. Άπλιστοι, α, τότε είναι χαμένοι. Αν είναι άπλιστοι, θα είναι και αφελείς. Ένια σας και έχω το σχέδιό μου. Όλοι στη δουλειά. Ως το βράδυ θα έχουμε τελειώσει. Ήρμα, έχεις πετρέλαιο? Ναι, καθαρό στην κουζίνα. Το θέλω ακάθαρτο σε ένα βρώμικο μπουκάλι. Εσείς, κύριε Παλιατζή, να πάτε στην οδόν Λεφεύρ, στη Μονμάρτ, να ειδοποιήσετε την κυρία Κωνστάνς. Πώς θα τη βρω? Θα τη ζητήσετε την τρελή της Μονμάρτ. Όλος ο κόσμος έτσι την ξέρει. Να της πεις να είναι εδώ στις 2 η ώρα, στο σπίτι μου. Ή μάλλον σε εκείνο το υπόγειο που ξέρει. Να έρθει οπωσδήποτε. Πες της πως παίζεται η ευτυχία του σύμπαντος. Θέλει το κακό όλου του κόσμου και θα τρέξει με τα 4. Ύστερα να ειδοποιήσετε την κυρία Γκαμπριέλα. Την τρελή του Πασί. Ακριβώς. Ξέρεις τι να κάνεις για να σου ανοίξει η κυρία Κωνστάνς? Αφού χτυπήσεις το κουδούνι, πρέπει να νιαουρίσεις 3 φορές. Ξέρεις να νιαουρίζεις? Θα καταφέρνω καλύτερα στο γάβγισμα. Δεν βολέψω όπως μπορείς. Ήρμα, πάρε το καρνέ σου που γράφεις τους λογαριασμούς σου. Μάλιστα, κυρία. Και γράφε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ, εξοχότατε, αναλόγως. Όλοι είναι πρόεδροι. Κύριε Πρόεδρε, αν ενδιαφέρεστε για την παρουσία εντός της συνοικίας αγιό πετρελαιοπηγών. Πετρελαιοπηγών. Ποιότητος εξαιρετικής, όπως θα εξακριβώσετε από το εσόξινο τεμάχιον βόμβακος εμβαπτισμένων εις αυτάς. Προσέλθετε εν υπερθέτω στις 14:30 οδός αγιόρθμος 21, όπου θα σας υποδεχθεί η ρυθμός κυρία, η οποία την κάνει μοναδική κάτοχος των εν λόγω πηγών. Κατάλαβα, κυρία Κόμισσα. Θα βάλω και λίγο βαμβάκι βουτυγμένο σε πετρέλαιο και θα τα στείλω με τον καρσόνι που έχει μοτοσυκλέτα. Εκείνο το μηχάνημα που βρωμοκοπάει, λαμπρή ιδέα. Να βάλει τα γράμματα πάνω στη μηχανή να νοστιμήσει το δόλωμα. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω τώρα. Πρέπει να περάσω να πάρω το μαντό μου το κόκκινο. Θα μου χρειαστεί στην τελετή. Ήρμα, το μπουά μου. Εκείνο που σας έκλεψα. Ναι, εκείνο που μου έκλεψε αυτός ο πρόεδρος. Δεν το βρήκα, κυρία Κόμισσα. Όμως μου άφησαν μια ερμήνα.
Η Ερμίνα θα πηγαίνει ωραία με την μπουτουνιέρα μου. Αληθινή Ερμίνα. Έτσι μοιάζει. Ας είναι φέρτη. Μάλιστα. Εσύ, Φαβρίκε, θα με συνοδεύσεις ως το σπίτι μου. Σε χλώμα στο σπίτι μου έχω ένα μπουκάλι παλιά Σαρτρέζ. Πίνω κάθε χρόνο ένα ποτηράκι στα γενεθλιά μου. Φέτος ξέχασα να το πιω, θα το πιεις εσύ. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε τίποτα, κυρία. Μα ναι, ναι, θα ξεκρεμάς τον καθρέφτη. Κάθε φορά που τον πλησιάζω, βγαίνει μέσα μια φρικτή γριά και με κοιτάζει. Κάθε χρόνο και πιο φρικτή. Ορίστε η Ερμίνα, κυρία Κόμισσα. Ευχαριστώ. Κουνέλι είναι. Το μπράτσο σου, Αρμάνδε. Αρμάνδε. Μα δεν ακούς. Χτυπάει μία η ώρα. Στη μία όλοι οι νέοι λέγονται Αρμάνδη. Λοιπόν, φίλοι μου, μου έχετε εμπιστοσύνη. Α, ναι, ναι. Ωραία. Να είστε έτοιμοι για τον αγώνα. Θα είναι σκληρός. Πηγαίνομαι τώρα.